Τι έχετε επισημάνει εσείς οι γονείς την πρώτη μέρα λειτουργίας των σχολείων? Παρά τις φιλότιμες προσπάθειες της κυβέρνησης μέσω του Υπουργείου Παιδείας να δημιουργήσει εντυπώσεις, το πρώτο κουδούνι αποκάλυψε λήψεις και κενά τα οποία έχουν επισημανθεί έγκαιρα και από εμάς τους γονείς αλλά και από τους εκπαιδευτικούς και τα οποία δεν καλύφθηκαν. Σίγουρα και στο κομμάτι της προμήθειας των μασκών υπήρξαν πολλά παρατράγουδα. Πέρα από το ότι υπήρχαν μάσκες οι οποίες επιστράφηκαν λόγω του ότι οι προδιαγραφές που είχαν οριστεί δεν ήταν αυτές που έπρεπε. Αναφέρεστε στη Θεσσαλονίκη πάνω. Ακριβώς 27.000. Πέρα του γεγονότος ότι αυτό που και εσείς δείξατε με το μέγεθος της μάσκας, για μας το ζήτημα δεν πρέπει να επικεντρωθεί μόνο στη μάσκα. Πρέπει να επικεντρωθεί στο γεγονός ότι τα σχολεία ξεκινάνε με χιλιάδες εκπαιδευτικά κενά. Πρέπει να επικεντρωθεί στο γεγονός ότι υπάρχουν 25, 26, 27 μαθητές στο τμήμα. Όλοι μιλάνε για το ότι θα πρέπει να υπάρχει απόσταση μεταξύ των ατόμων, άρα και μεταξύ των μαθητών. Ένα μέτρο όμως το οποίο το Υπουργείο Παιδείας δεν έκανε τίποτα για να εφαρμοστεί στα σχολεία. Υπάρχουν χώροι, κύριε Αντιπρόεδρε, υπάρχουν χώροι που θα μπορούσαν να φιλοξενηθούν τα παιδιά? Να σας εξηγήσω. Εμείς δεν λέμε ότι θα μπορούσαν μέσα σε τρεις μήνες να χτιστούν νέα σχολεία. Σαφώς. Αυτό που λέμε όμως είναι ότι θα μπορούσαν να γίνουν κάποιες στοχευμένες παρεμβάσεις οι οποίες θα έδιναν τη δυνατότητα σε πολυπληθή σχολεία που έχουν τμήματα πολύ μεγάλα να αραιώσουν. Μάλιστα. Υπήρχαν 2.500 σχολεία τα οποία έκλεισαν και συγχωνεύτηκαν. Υπάρχουν ιδιωτικοί και δημόσιοι χώροι που ενδεχομένως να κάλυφθαν αυτή την ανάγκη. Αυτό το πρόβλημα υπάρχει κυρίως στα αστικά κέντρα. Εκεί έπρεπε να αναζητήσουμε επιπλέον αίθουσες. Και το τρίτο ζήτημα, το οποίο είναι σοβαρό, είναι το ζήτημα της καθαριότητας. Θα γνωρίζετε πολύ καλά ότι το προσωπικό καθαριότητας, το οποίο προσλήφθηκε για τη φετινή σχολική χρονιά, που οι ανάγκες είναι πάρα πολύ αυξημένες, λοιπόν, ήταν το ίδιο με το περισσινό. Άρα λοιπόν αυτή τη στιγμή έχουμε σχολικές μονάδες με 500 παιδιά όπου έχουν μόνο 2 καθαρίστριες. Αλλά σας λέω και πάλι, δεν πρέπει να εστιάσουμε και να υπερπροβάλλουμε το ζήτημα της μάσκας. Όλοι οι γονείς, όπως δείξανε μεγάλη υπευθυνότητα κατά την περίοδο της πανδημίας, έχουν φροντίσει ώστε τα παιδιά τους να έχουν μάσκα. Που βέβαια αυτό θα έπρεπε να ήταν ευθύνη του Υπουργείου Παιδείας ή αν θέλετε του Υπουργείου Εσωτερικών, ευθύνη της κυβέρνησης. Και έγκαιρα να είχαν προμηθευτεί τις μάσκες στα σχολεία.